Μόλι τέσσερα χρόνια αφού ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το άθλημα, γεννημένη στην πόλη Χουιζού, στην νότια επαρχία Γκουανκτόνγκ, η Ζέγκ πήρε ένα σκέιτο δώρο για τα έβδομα γενέθλιά τη και το λάτρεψε. Δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκε στην περιφερειακή ομάδα τη πόλη τη και το 2021 έγινε η νεότερη αθλήτρια που συμμετείχε στου εθνικού αγώνε τη Κίνα, κατακτώντα την 14η θέση. Το 2023 έκανε τον τεμπούτο τη στι διεθνεί διοργανώσει και τελικά εξασφάλισε την πρόκριση για του Ολυμπιακού Αγώνε του Παρισιού, κάνοντα πραγματικότητα τον όνειρό τη και μάλιστα πολύ νωρίτερα από όσο είχε φανταστεί. Μόλι πριν από δύο εβδομάδε αποφύτησε από το Δημοτικό Σχολείο. Η Κίνα ενέταξε το 2022 το skateboard στο Εθνικό Πρόγραμμα Φυσική Αγωγή που ακολουθείται στα σχολεία, με στόχο την καλλιέργεια δημιουργικότητα και ψυχική δύναμη στη νεολαία, που συχνά υπερφορτώνεται με μαθήματα. Παράλληλα, οι αρχέ τη χώρα είδαν στο skateboard μια ευκαιρία να αλλάξουν τη διεθνή εικόνα, που θέλει την Κίνα να πρωταγωνιστεί κυρίω σε αθλήματα που απαιτούν σκληρή πειθαρχία και πολλά χρόνια δουλειά.